Radio. Νέα εποχή. Το ραδιόφωνο στο ίντερνετ. Χαριτωμένες ερωτήσεις μπροστά σε ένα μεγάλο καθρέπτη. Σκέψεις που τις ψαλίδισε εκλεπτισμένα η τέχνη του δημιουργού. Μικρές καθημερινές μεταμορφώσεις υπεροχής. Στούντιο Σάκης, το κομμωτήριο που υπογράφει τη γυναικεία ομορφιά. Ένα όνομα, ένας δημιουργός. Στούντιο Σάκης, Γκότσι 9 και Ρίγα Φεραίου. Τηλέφωνο 226061. Καλησπέρα. Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ. Μπορεί να σας λείψαμε για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, αλλά εδώ είμαστε και πάλι. Σήμερα στην εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με την νόσο του ΧΑΠ. Ίσως πολύ λίγοι να γνωρίζετε σχετικά, γι' αυτό και σήμερα είναι κοντά μας η κυρία Χρύσα Μιχαλοπούλου, η πνευμονολόγος, που θα μας αναλύσει και θα μας συμβουλεύσει γενικά για την νόσο που πολύ λίγο, όπως είπα και πριν, γνωρίζουμε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη τιμή και της πνευμονολογικής εταιρείας, η ενημέρωση του κοινού. Διότι όντως η νόσος του ΧΑΠ είναι μια πολύ σοβαρή πάθηση και πάρα πολύ συχνή, για την οποία οι ασθενείς γνωρίζουν ελάχιστα, ακόμα και αυτοί που πάσχουν από αυτή, και καλό είναι να μπορέσουμε να τους ενημερώσουμε για να μπορέσουν να προσεγγίσουν κάποιον συνάδελφο πνευμονολόγο, να αντιμετωπιστούν σωστά. Ακριβώς. Έχει χαρακτηριστεί 20 Νοεμβρίου ως, έχει οριστεί μάλλον από την Παγκόσμια Οργάνωση. 20 Νοεμβρίου από την Παγκόσμια Οργανισμό Υγείας είναι η μέρα ενάντια στη ΧΑΠ. Γιορτάστηκε και φέτος με δωρεάν σπερομετρήσεις, οι οποίες παραχωρήθηκαν σε πληθυσμό, σε συνδυασμό με το Δήμο, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει ένας προληπτικός έλεγχος, γιατί η σπερομέτρηση είναι ο προληπτικός έλεγχος για τη διάγνωση της ΧΑΠ στους ασθενείς υψηλού κινδύνου και όχι μόνο. Ακριβώς. Και είναι πολύ ευχάριστο, και εδώ το νοσοκομείο μας είναι σε πρώτη. Η αλήθεια είναι ότι το νοσοκομείο, ειδικά των νοσημάτων θώρακος, είναι σε πρώτη γραμμή. Σε πρώτη γραμμή, έτσι. Μισό δισεκατομμύριο, κυρία Μιχαλοπούλου, νοσούν στον πλανήτη. Παγκοσμίως. Ναι. Χρόνια προφατική πνευμονοπάθεια, περίπου το 15-20% συμβαίνει σε αυτά τα άτομα που καπνίζουν. Θα σας πω ακριβώς πώς είναι τα ποσοστά. Έτσι. Η ΧΑΠ είναι μια νόσος η οποία αφορά σχεδόν αποκλειστικά καπνιστές. Mm-hmm. Δηλαδή, 80-90% των ασθενών με ΧΑΠ είναι ασθενείς οι οποίοι είναι καπνιστές. Επί του συνόλου του πληθυσμού, η ΧΑΠ αφορά στο 15% παγκοσμίως. Mm-hmm. Όσον αφορά και την Ελλάδα, τα στατιστικά σε μια μεγάλη μελέτη που είχε γίνει από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, το 8,4% του πληθυσμού πάσχει από ΧΑΠ, που σημαίνει περίπου 500-600.000 Έλληνες. Από τους οποίους το 56% δεν γνωρίζει ότι πάσχει. Και αυτό γιατί η νόσος δεν έχει πρώιμα συμπτώματα έντονα που να οδηγήσουν τον ασθενή στο γιατρό. Δηλαδή δεν έχει ενδείξεις, δεν έχει κάτι. Να σου πω τι γίνεται. Μια μικρή ένδειξη. Έχει ενδείξεις. Ναι. Επειδή όμως η ΧΑΠ είναι νόσος καπνιστών και οι καπνιστές πολλές φορές, τα συμπτώματά της είναι ουσιαστικά ο βήχας, η δύσπνοια στην προσπάθεια και η απόχρεμση. Και οι καπνιστές πολλές φορές αυτά τα συνδυάζονται είτε σαν τσιγαρόβιχα, είτε σαν τσιγαρόβιχα, το γνωστό τσιγαρόβιχα, είτε σου λέει έχω μεγαλώσει, γι' αυτό λαχανιάζω. Ναι, και δεν μπορώ να ανέβω τη σκάλα, ας πούμε. Καταλήγουν να φτάσουν στον πνευμονολόγο και να αναζητήσουν βοήθεια όταν έχει καταστραφεί το 50-60% του πνεύμονα. Οπότε τα συμπτώματα είναι ιδιαίτερα έντονα και πλέον σου λέει εδώ κάτι γίνεται. Ενώ στα αρχικά στάδια που μπορούμε και να την αναστρέψουμε την νόσο και να τη διορθώσουμε, δεν φτάνουν σε εμάς. Περνούν τα συμπτώματά τους χωρίς να δίνουν σημασία.
Με αποτέλεσμα να, να έχουν φτάσει σε ένα άλλο στάδιο έχουν φτάσει ή σε ένα τελευταίο στάδιο. Σε ένα προχωρημένο αρκετά στάδιο που χρειαζόμαστε πλέον μόνιμη αγωγή και δεν μπορούμε να κάνουμε αναστροφή τη ζημιά που έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα με το τσιγάρο. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει υποβάθμιση στην ποιότητα ζωή ενό ασθενού με ΧΑΠ? Το βασικό πρόβλημα στην νόσο τη ΧΑΠ είναι το εξής. Ότι μειώνεται η ποιότητα ζωής του ασθενή. Και αυτό γιατί καταρχάς αφορά σε άτομα πάνω των 40, που σημαίνει πολύ νέα άτομα. Πολύ νέα, βέβαια. Και το 56% των ασθενών με ΧΑΠ είναι κάτω των 65. Δηλαδή μιλάμε για νέους ανθρώπους από 40 έως 65, οι οποίοι μπορεί να κάνουν στην πιο παραγωγική ηλικία. Ακριβώς, στην αναπαραγωγική ηλικία για τις γυναίκες και στην παραγωγική για τη δουλειά τους. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μιλάμε για άτομα τα οποία μπορούν να ανεβαίνουν μια σκάλα ενός ορόφου, το πιο απλό σας λέω, να λαχανιάζουν αφόρητα και να θεωρούν ότι απλά αυτό οφείλεται στη ΧΑΠ. Σε πιο προχωρημένα στάδια η κατάσταση είναι ακόμα πιο σοβαρή. Δηλαδή, καταλήγουμε σε καταστάσεις που χρειάζεται παροχή οξυγόνου, που ο ασθενής δεν μπορεί να βγει από το σπίτι γιατί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το οξυγόνο, που είναι καθυλωμένος ουσιαστικά σε μια καρέκλα και δεν μπορεί να συμμετάσχει στις κοινωνικές εκδηλώσεις τη ζωή του, των φίλων του. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ αυτό που εξηγώ πάντα στους ασθενείς είναι ότι μια πάθηση δεν είναι μόνο αν θα πεθάνεις, είναι και πώς θα ζήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Καλώς. Εάν δεν μπορείς να ακολουθήσεις τη ροή της ζωής σου, είσαι ανάπηρος ουσιαστικά. Βεβαίως. Αν είσαι εγκλωβισμένος σε ένα σπίτι, αν είσαι εγκλωβισμένος σε μια συμπτωματολογία, αν εξετάσεις συνεχώς από φάρμακα, είναι μια όπου μεγάλη και το αναπηρία. Τέλος σου θα είναι άσχημο. Δυστυχώς είναι άσχημο. Να πούμε στους φίλους μας ότι στο 2610. 326-199 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να κάποιες κάτι που θα θέλατε να ρωτήσετε. Είμαστε εδώ ανοιχτοί για να μπορέσουμε, από το κοντρόλ θα μας δίνουν τα δικά σας ερωτήματα και θα απαντηθούν από την κυρία Μιχαλοπούλου. Ποια είναι τα επαγγέλματα που συνήθως επηρεάζει η νόσος? Η νόσος σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με το τσιγάρο. Επαγγέλματα τα οποία επηρεάζουν είναι επαγγέλματα τα οποία είναι εκτεθειμένα σε καπνό, όπως είναι οι πυροσβέστες, είναι υψηλού κινδύνου. Σχετίζεται και με άλλα πράγματα, όπως έκθεση ακόμα και σε καύση ξύλων. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η καύση βιομάζας στα σπίτια, το ξύλο, οι ξυλόσομπες, αυτή η χρόνια έκθεση που δημιουργούνταν παλιά μπορεί να οδηγήσει σε ΧΑΠ. Είναι μικρό το ποσοστό, είναι περίπου 10% επί του συνόλου. Όμως μπορεί να οδηγήσει. Οπότε συνήθως είναι τα άτομα τα οποία εκτίθενται σε καπνό. Υπάρχουν βέβαια και κάποια άτομα τα οποία είναι γενετικά προδιατεθειμένα να αναπτύξουν ΧΑΠ, σπάνιες παθήσεις. Δεν αξίζει να μπερδέψουμε και το κοινό με αυτά. Με κληρονομικότητα. Με κληρονομικότητα. Σίγουρα είναι τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε μια συνεχή επαφή και ρεθισμό του αναπνευστικού, είτε αυτοί είναι άτομα τα οποία δουλεύουν σε κλειστούς χώρους με τσιγάρο, και είτε είναι παθητικοί, ενεργητικοί καπνιστές, δεν έχει διαφορά, μπορούν να αναπτύξουν ΧΑΠ, είτε είναι άτομα τα οποία έρχονται σε επαφή με χημικά, όπως είστε και η δικιά σας. Ναι, βεβαίως. Κατηγορία των κομμωτών. Βέβαια, και είναι άτομα που μπορούν να έρχονται σε επαφή με καπνό, δουλεύουν σε εργοστάσια. Οπότε, άραγε πολύ καλά και το μέτρο αυτό που έχει επιβάλει, που ακόμα δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί. Δεν έχει εφαρμοστεί, γιατί έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Το μέτρο όσο και αν επηρεάζει τους επαγγελματίες εντός παρενθέσεως όσον αφορά την πελατεία. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι επαγγελματίες δεν επηρεάζονται. Δεν επηρεάζεται. Έτσι όπως δεν έχουν επηρεαστεί και στο εξωτερικό. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή έτσι, απλά ο κόσμος θα συνηθίσει σε μια άλλη πραγματικότητα. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Βέβαια. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ΧΑΠ απλά δεν είναι μια νόσος, αλλά είναι μια ομάδα. Έτσι. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, ναι. Διότι η ΧΑΠ συνήθως συνοδεύεται και από άλλες παθήσεις. Δηλαδή, ένας ασθενής με ΧΑΠ ποτέ συνήθως δεν έχει μόνο ΧΑΠ. Και αυτές οι άλλες παθήσεις οι οποίες ακολουθούν είναι προβλήματα με την καρδιά, που αναζητούμε πάντα στους ασθενείς με ΧΑΠ, είτε στεφανία νόσους, είτε και άλλες παθήσεις, διότι το όλο σύστημα το καρδιοαναπνευστικό λειτουργεί εν αρμονία. Οπότε, αν επηρεάζονται οι πνεύμονες, επηρεάζεται ο οξυγόνος του αίματος και λειτουργεί της καρδιάς πολλές φορές, εμφανίζουν ανεμίες. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι ασθενείς εμφανίζουν κατάθλιψη, η οποία συνυπάρχει μαζί με τη ΧΑΠ. Εμφανίζουν οστεοπόρωση. Δεν είναι ένα πράγμα η ΧΑΠ όπως την έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή έχω βάλει με το αναπνευστικό. Και ποτέ δεν τη βλέπουμε έτσι. Ναι. Εμείς δηλαδή πνευμονολόγοι πάντα την εξετάζουμε σφαιρικά. Να ζητούμε στον ασθενή και άλλα σημάδια για συνυπάρχοντα νοσήματα. Δηλαδή φέρνει ανορεξία, απώλεια βάρους, κατάθλιψη. Αυτά είναι σε λίγο πιο προχωρημένα στάδια. Αυτά είναι σε λίγο πιο προχωρημένα στάδια για να φτάσουμε σε αυτά. Ναι. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές σας είναι
ότι ένας ασθενής, ο οποίος είναι πάνω των 40 ετών, καπνίζει τουλάχιστον 10 χρόνια ένα πακέτο την ημέρα και εμφανίζει βήχα, απόχρυμση ή δύσπνοια στην προσπάθεια που δεν είχε, θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί πνευμονολόγο για να κάνει μια σπυρομέτρηση, για να δει εάν όχι βρίσκεται σε κίνδυνο να αναπτύξει HAP. Διότι η HAP είναι μια πάθηση που μπορούμε να την προβλέψουμε και να την θεραπεύσουμε. Και αυτό είναι το βασικό. Αυτά είναι στα πρώτα στάδια. Ακριβώς, να τη βρούμε σε ένα αρχικό στάδιο. Να μην έρθει ο άρρωστος σε ένα στάδιο στο οποίο η παρέμβαση δική μας, η οποία θα είναι βέβαια σημαντική, δεν θα μπορεί όμως να το ανατρέψει πάρα πολύ την πορεία της νόσου. Αν μπορούσαμε έτσι να σκιαγραφίσουμε αυτό το πράγμα, να δώσουμε μια εικόνα, τι συμβαίνει με τους πνεύμονές μας, δηλαδή δημιουργούνται φλεγμονές στις κυψέλες μας? Αυτό που ακριβώς συμβαίνει στους πνεύμονες κατά τη διάρκεια της ΧΑΠ είναι ότι έχουμε ένα συνεχή ερεθισμό των βρόνχων, των σωλήνων δηλαδή που ουσιαστικά κατεβάζουν τον αέρα στους πνεύμονες, από τα σωματίδια του καπνού. Αυτό στα πρώτα στάδια ο πνεύμονας, έχοντας δικούς του αμυντικούς μηχανισμούς, ανταπεξέρχεται. Όσο όμως αυτός ο ερεθισμός είναι συνεχής, η φλεγμονή γίνεται μόνιμη. Με αποτέλεσμα, οι βρόνχοι να στενεύουν σε εύρος, γι' αυτό και οι ασθενείς πολλές φορές ακούν ότι σφυρίζουν, γιατί ο αέρας περνάει από ένα στενότερο σωλήνα. Ερεθίζονται οι αδένες των βρόνχων και παράγονται παραπάνω φλέματα. Οπότε σου λέει ασθενής, γιατρέ, έχω φλέματα πολλά. Και πάρα πολλές. Και αυτή ακριβώς η στένωση των βρόνχων μειώνει την ικανότητα του πνεύμονα να πάρει οξυγόνο όταν ο οργανισμός έχει ανάγκη. Δηλαδή, όταν πάει να περπατήσει γρήγορα, όταν πάει να τρέξει, όταν πάει να μεταφέρει ένα βάρος, όταν πάει να ανέβει μια σκάλα. Και αμέσως έτσι έρχεται η πνευματολογία. Βήχας, απόχρωμση και δύσπνοια. Ουσιαστικά καταστρέφονται οι βρόνχοι. Φράζουν οι βρόνχοι, γεμίζουν φλέματα και μέχρι ενός σημείου αυτό να αναστρέψουμε. Όταν από εκεί και πέρα αρχίζει και να πείσεται ουλή, δεν μπορούμε εκεί να κάνουμε τίποτα πράγματα. Τέλος, μπορεί κανείς να δει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, στη βλένη, Όχι. Όχι. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες παρατηρούνται στα φλέματα των ασθενών, οι οποίες όμως δεν είναι χαρακτηριστικές. Εμφανίζονται και στους καπνιστές που δεν έχουν HAP. Και η διαδικασία συλλογής των πτυέλων δεν είναι τόσο εύκολη που μπορεί να χαρακτηριστεί στην κλινική πράξη. Αυτό που οφείλει ο καθένας να κάνει είναι μια σπυρομέτρηση. Η σπυρομέτρηση είναι μια λειτουργική εξέταση. Είναι μια εξέταση που δείχνει πώς λειτουργούν οι πνεύμονες. Η μόνη εξέταση που υπάρχει για αυτό το πράγμα. Η οποία καταγράφει τις ροές του αέρα, πώς διακινούνται προς και από τον πνεύμονα. Αυτό λοιπόν που μας δείχνει η σπυρομέτρηση, ακόμα και όταν δεν υπάρχει HAP, μας δείχνει ποιος είναι σε κίνδυνο. Εμείς δηλαδή πνευμονολόγοι. Πόσο αέρα εισάγει. Όχι μόνο πόσο εισάγει και με τι ταχύτητα ρέει ο αέρας. Γιατί διαφορετική ταχύτητα ρέει σε ένα φυσιολογικό βρόχο και διαφορετική σε ένα στενό. Καταλαβαίνετε. Ναι, βέβαια. Οπότε όταν υπάρχει ένας πνεύμονας που έχουν αρχίσει να στενεύουν οι βρόνχοι, χωρίς να έχει γίνει ακόμα HAP, αλλά έχουν αρχίσει να στενεύουν. Άρα και η χωρητικότητά του είναι μικρότερη. Ακριβώς. Και ο όγκος του πνεύμονα είναι μικρότερος. Οπότε είναι το πρώτο σημάδι. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που η σπυρομέτρηση κάτι αρχίζει και δείχνει. Λέμε ξανά, έλα σε 3 μήνες, σε 6, να δούμε τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές μας, ότι όποιος πρέπει να γίνει σπυρομέτρηση. Ακριβώς. Και οι περισσότεροι δεν ξέρουν και φοβόνται τι να κάνω, λέει, σπυρομέτρηση. Ναι, έλεγα το πρωί, ας πούμε, συζήταγα με κάποιες κυρίες. Τι είναι αυτή η σπυρομέτρηση, δεν ξέρουν ούτε καν σαν εξέταση. Σε αυτό φθινόμεθα λίγο εμείς πνευμονολόγοι, νομίζω, γιατί οι παθήσεις του αναπνευστικού είναι πάρα πολύ συχνές και η HAP και το άσθημα, και η σπυρομέτρηση είναι μια απλή μέθοδος, ανώδυνη. Και να το πούμε και ότι είναι ανώδυνη. Είναι μια απλή ανώδυνη μέθοδος, στην οποία ουσιαστικά βάζουμε τον ασθενή να πραγματοποιήσει εισπνοές και εκπνοές με μια συγκεκριμένη καθοδηγία δική μας και καταγράφουμε τις ροές του αέρα. Σαν να κάνουμε ένα αλκοτέστ, ας πούμε. Ακριβώς. Νομίζω ότι είπατε πολύ καλύτερα από μένα, σαν να κάνουμε ένα αλκοτέστ. Έχετε δίκιο. Έχουμε και το πρώτο μήνυμα από τον κύριο Πέτρο στο νέο δρόμο. Μένει, πίνω, λέει, αντιφλεγμονώδη και αντιβιώσεις. Ναι. Αρκετό καιρό, γιατί έχω χρόνια πνευμονοπάθεια. Ναι. Η χρήση αυτού του φαρμάκου μπορεί να με πειράζουν κάπου αλλού, δηλαδή κάποιο όργανό μου, κάποιο σημείο του οργανισμού μου να το βλάψουν, επειδή πίνει ίσως, από ό,τι φαντάζομαι, πίνει αρκετό καιρό ή αρκετά χρόνια ίσως. Ναι, δεν κατάλαβα τώρα αν ο κρατής μας ο συγκεκριμένος παίρνει εισπνοές. Μάλλον αντιφλεγμονώδη ή να είναι εισπνοές. Εννοείς εισπνοές ή το εννοείς HAP, δεν το κατάλαβα. Ναι. Αντιβιώσεις και αντιφλεγμονώδη, λέει. Σαφώς δεν υπάρχει φάρμακο το οποίο δεν έχει παρενέργειες. Βέβαια. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η πορεία του κάθε ασθενούς, νομίζω ότι ο γιατρός, ο θεράπων γιατρός, αποφασίζει κατά πόσο χρειάζεται να παίρνει τα φάρμακα ή όχι. Σαφώς η συχνή χρήση αντιβιώσεων δεν είναι και ότι καλύτερο, γιατί
δυσκολεύει κάθε φορά τον γιατρό στην επόμενη αντιβίωση. Έτσι, έτσι, λόγω των αφεκτικών στελεχών. Τώρα, άμα θέλει να μας διευκρινίσει ακριβώς την αγωγή, ναι, μπορεί να μας πάρει πάλι και να μας διευκρινίσει τις λεπτομέρειες. Όπως έχουμε και άλλο φίλο, τον κύριο Στέλι, ρωτάει για τον αδερφό του που είναι 50 χρονών. Ο αδερφός μου είναι καπνιστής. Έχει αυτά τα συμπτώματα που αναφέρεται, αλλά τελευταία έχει και πυρετό. Είναι ανησυχητικό. Και βέβαια είναι ανησυχητικό. Θα πρέπει να επισκεφτεί ένα πνευμονολόγο. Το πνευμονολόγο, βέβαια. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, θα τον εξετάσει και σπειρομέτρηση. Και επειδή είναι και 50 ετών και καπνιστής, πλέον οι νέες οδηγίες της Παγκόσμιας Πνευμονολογικής Εταιρείας συστήνουν, λίγο εκτός της χάπαλας θα το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό, άτομα άνω των 50 ετών, καπνιστές τουλάχιστον για 15 έτη, πρέπει να κάνουν screening, δηλαδή έλεγχο με αξονική τομογραφία για να αποκλειστούν κακοήθειες. Αυτές είναι οι καινούργιες οδηγίες, οι οποίες ισχύουν το τελευταίο τρίμηνο. Μάλιστα. Πέραν της πυρομετρήσεως. Έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις κληρονομικού εμφυσίματος. Υπάρχουν περιπτώσεις κληρονομικού εμφυσίματος, οι οποίες αφορούν γονιδιακή έλλειψη α1 τη θρυψίνη. Έχουμε πολύ μηνύματα από ό,τι ακούτε. Ναι, καλό είναι χαμός. Αυτό. Έτσι, έτσι. Κληρονομική έλλειψη α1 τη θρυψίνη είναι πάρα πολύ σπάνιο. Στην Ελλάδα είναι σπανιότατο. Υπάρχουν όμως, αλλά συνήθως η κλινική εικόνα είναι λίγο θορυβώδης, δηλαδή εμφανίζεται μια χάρα σε άτομα τα οποία είναι πολύ μικρότερη την ηλικία των 40 και συνήθως όχι καπνιστές. Mm-hmm. Οπότε πάει λίγο μόνο. Ναι. Είναι σπάνια όμως τα περιστατικά. Mm-hmm. Υπάρχουν, όμως σαφώς υπάρχουν. Οπότε έχουμε λοιπόν τις περισσότερες περιπτώσεις γύρω στην ηλικία των 45-50, ακριβώς, εκείνη η ηλικία. Ακριβώς, η οποία, και αν μάλιστα έχει καπνίσει και αρκετά χρόνια πριν. Σαφώς. Δηλαδή όταν έχει αρχίσει από τα 20 του να καπνίσει και παίζει καπνίζει 25 χρόνια. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ηλικία να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο εάν σε έναν άρρωστο προϋπάρχει, ένα ασθενής, mm-hmm. προϋπάρχει άσθημα. Mm-hmm. Οι ασθενείς οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα παιδικό αλλεργικό άσθημα και καπνίσουν, μπορεί να εμφανίσουν χάπ σε πολύ νεαρότερη ηλικία και τον 40. Μάλιστα. Πάντα παίζει ρόλο ο άνθρωπος. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι άσπρο και μαύρο. Ναι, ακριβώς. Η νόσος επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες ή τους άντρες? Η νόσος είναι συχνότερη στους άντρες, κατά 2,5% περίπου. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Αυτό μάλλον συμβαίνει γιατί οι άντρες είναι περισσότερο καπνιστές. Αλλά θα σας έλεγα ότι έχει ανωδική πορεία στις γυναίκες τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή. Βλέπω τις γυναίκες με το τσιγάρο στο χέρι και μάλιστα περπατώντας στον δρόμο και με σαλεύω. Τέλος πάντων. Εντάξει, ας προσέξουν. Ας μιλήσουμε λίγο για την πρώιμη διάγνωση. Λοιπόν. Η πρώιμη διάγνωση συνίσταται ουσιαστικά σε ένα τακτικό πνευμονολογικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να γίνεται για κάθε καπνιστή άνω της ηλικίας των 30 δύο φορές το έτος από πνευμονολόγο. Και γι' αυτό είμαι κάθετη, διότι τα σημάδια που δίνει η νόσος καθυστερούν πολύ σημαντικά και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σπειρομέτρηση. Mm-hmm. Η πρώιμη διάγνωση σημαίνει σπειρομέτρηση. Δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο πρώιμη διάγνωση. Mm-hmm. Που σημαίνει πρέπει να επισκεφτεί κάποιο πνευμονολόγο να μπορέσει να τον εξετάσει. Διότι πρέπει να ξέρουν οι ασθενείς ότι αν περιμένουν να αποκτήσουν συμπτώματα, το 50% του πνεύμονα έχει καταστραφεί. Αργά. Πρέπει να. Αυτή είναι η πρώιμη διάγνωση. Οπωσδήποτε σπειρομέτρηση. Μπορεί να συμβεί αυτό και σε έναν μη καπνιστή. Μπορεί να συμβεί σε έναν μη καπνιστή, σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, εάν ανήκει σε κάποια επαγγελματική κατηγορία κινδύνου. Που είναι παθητικός. Ή αν είναι παθητικός καπνιστής. Σαφώς και μπορεί. Εγώ στο ιατρείο, και βέβαια θέλω να σας πω και εδώ, ότι οι αγροτικοί πληθυσμοί έχουν μεγαλύτερο ποσοστό. Ίσως παίζουν κάποιο ρόλο και τα φυτοφάρμακα. Mm-hmm. Επειδή εγώ δουλεύω σε αγροτική περιοχή, βλέπω πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες δεν έχουν καπνίσει ποτέ, έχουν όμως μια ξυλόσωπα ή ένα τζάκι στο σπίτι και στο χώρο που κοιμούνται πάρα πολλά χρόνια mm-hmm. και εμφανίζονται σε μένα με μια εικόνα σαν να έχουν καπνίσει τουλάχιστον 40 και 50 χρόνια. Και δεν το τόσο πιστεύουν πολύ, ούτε οι ίδιες. Δηλαδή θέλω να πω, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν πρέπει να το ελέγχει. Mm-hmm. Έχεις ένα βήχα, έχεις μια δύσπνοια που δεν μπορείς να την εξηγήσεις, βγάζεις φλέματα. Επισκέψτε τον πνευμονολόγο. Ναι. Να είσαι σίγουρος ότι οι πνευμονές σου λειτουργούν σωστά. Mm-hmm. Και επειδή είπε η κυρία Μιχαλοπούλου, από ό,τι ακούσατε, ότι έχει ασθενείς περισσότερο αγρότες, δηλαδή σημαίνει αυτό ότι κάπου στην περιφέρεια βρίσκεται, να ξέρετε ότι έχετε ιατρείο στην Κάτω Χαλιά. Ναι. Έτσι, όπου μπορείτε να τη βρείτε. με την ευκαιρία. Ήθελα να πω μία λίμωξη των πνευμόνων. Είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από πυρετό, όπως μας είπε προηγουμένως, ή ο πυρετός έρχεται όταν πια έχει γίνει χρόνια η πάθησή του? Όχι. Ο πυρετός είναι άμυνα του οργανισμού. Mm-hmm. Έτσι, ο πυρετός είναι ένας αμυντικός οργανισμός. Πάντα, και το ακριώνουμε. Οργανισμού.
για να αντιπολεμήσει το μικρόβιο. Mm-hmm. Συνήθως οι λοιμώξεις συνοδεύονται από πυρετό. Είτε αυτός είναι δεκατικός, είτε mm-hmm. αυτός είναι υψηλός πυρετός, ο οποίος mm-hmm. ξεπερνάει το 37,5. Mm-hmm. Σπάνια μπορεί να έχουμε μια άτυπη πνευμονία, η οποία ακριβώς επειδή είναι άτυπη, δηλαδή δεν ακολουθεί τον κανόνα των υπολείπων λοιμώξεων, να μην έχει ιδιαίτερο πυρετό και να έχει μόνο ένα βήχα. Mm-hmm. Ναι, μπορεί λοιπόν μια λοιμώξη, αλλά δεν είναι το σύνηθες. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι το σύνηθες. Επίσης, στην απόδρομη, μιας και συζητάμε για τις λοιμώξεις, ότι όσον αφορά και στους ασθενείς με ΧΑΠ, για να συνδέσω και τα δύο θέματα, το βασικό πρόβλημά τους είναι οι λοιμώξεις. Ακριβώς επειδή αυτοί οι άρρωστοι έχουν στενούς βρόχους, γεμάτους φλέματα, γεμάτους μικρόβια, και επειδή συνήθως πολλοί συνεχίζουν να καπνίζουν, παρότι γίνεται η διάγνωση σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω του μισού, οι ασθενείς αυτοί κάνουν συχνά λοιμώξεις. Τις λοιμώξεις αυτές εμείς ονομάζουμε παροξύνσεις, δηλαδή επιδεινώσεις της νόσου. Κάθε φορά που ένας ασθενής κάνει μία λοίμωξη, ξεκινάμε από χειρότερο επίπεδο παρερχόμενης της λοίμωξης. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι λοιμώξεις για το αναπνευστικό. Δημιουργούν υπολείμματα, βλάβες, οι οποίες δύσκολα αναστρέφονται. Mm-hmm. Οι περισσότεροι άνθρωποι με συμπτώματα ΧΑΠ είναι πραγματικά δεν επισκέπτονται τον γιατρό και το γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα. Στην πλειοψηφία τους δηλαδή. Ναι. Ή αγνοούν την νόσο. Και συμβιβάζονται με τις ενοχλήσεις τους πολλές φορές. Συνήθως ναι. Που έχουν πει αρχίζουν ήπια και εξελίσσονται σταθερά. Τι θα έχετε να τους συμβουλεύσετε, δηλαδή έστω και αυτά τα μικρά συμπτώματα. Αυτό που λέγεται ότι είναι τσιγαρόβιχας ή ότι είναι. Έστω και αν δεν είναι τίποτα. Ας πάνε να το ελέγξουν. Έτσι οπωσδήποτε, δεν είναι. Οπωσδήποτε πρέπει να ελέγξουν. Μην το παίρνουν χαλάρα, δηλαδή. Βήχο, λέω, είναι λίγο από το τσιγάρο, εντάξει. Κάνει αυτό το σύριγμα στους πνεύμονες για το κρύωση. Ακριβώς έτσι. Βρίσκουμε διάφορα άλοθη. Βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες. Γιατί κανείς δεν θέλει να παραδεχθεί ότι έχει κάποια πάθηση. Και πόσο μάλλον μια πάθηση γιατί, η οποία είναι χρόνια. Έτσι, γιατί αυτό ίσως να τον πάει, βλέπουμε και κάποια έτσι, πλάνα από καταστάσεις των πνευμόνων. Φοβάται μήπως κόψει το τσιγάρο, το πιστεύετε? Το πιστεύω γιατί το ζω πάρα πολύ στο ιατρείο. Φοβούνται πάρα πολύ με τους που τη χρειάζεται να κόψει το τσιγάρο και υπάρχουν και πάρα πολλοί άρρωστοι οι οποίοι παίρνουν οξυγόνο και συνεχίζουν να καπνίζουν. Δυστυχώς. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Κάποιοι ναι, δεν φοβούνται επαρκώς. Κάποιοι δεν φοβούνται επαρκώς. Σίγουρα το τσιγάρο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει οποιοδήποτε να συστήσει σε έναν ασθενή ο οποίος εμφανίζεται και έχει συμπτώματα ή σημειολογία ΧΑΠ. Mm-hmm, mm-hmm. Η διακοπή καπνίσματος είναι η βασική παρέμβαση η οποία πρέπει να γίνει και η οποία τροποποιεί πολύ την εξέλιξη της νόσου. Γιατί η ΧΑΠ εξελίσσεται. Δηλαδή, εάν βρω εγώ έναν ασθενή σήμερα σε στάδιο 1 και συνεχίσει να καπνίζει, παρότι θα πάρει αγωγή, θα εξελιχθεί και θα εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από ότι αν δεν κάπνιζε ποτέ. Ναι. Δηλαδή στην πραγματικότητα, εάν δεν κόψει το κάπνισμα, καμία προσπάθεια δεν θα είναι τόσο αποτελεσματική. Ακριβώς. Η διακοπή καπνίσματος είναι ο βασικός παράγοντας mm-hmm. αντιμετώπισης της ΧΑΠ. Mm-hmm. Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε όλοι οι πνευμονολόγοι και στη συνέχεια βέβαια τα προκατασταλτικά φάρμακα που ανοίγουν και καθαρίζουν mm-hmm. τους βρόγχους. Είναι σημαντική από τον ασθενή με ΧΑΠ η εκμάθηση κάποιων σωστών λειτουργιών, αναπνευστικών, τεχνικών. Είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος της αναπνοής mm-hmm. και πάρα πολλές μάλιστα τους δίνουμε συστήματα και γύμνασης του αναπνευστικού όπως mm-hmm. λέγονται, διότι στη ΧΑΠ επηρεάζονται οι αναπνευστικοί μύες, η λειτουργικότητά τους, πέφτει δηλαδή το πώς λειτουργεί ο μύς ο αναπνευστικός και πολλές φορές τους δίνουμε τα μαθήματα, τα συστηματάκια εκμάθησης εκγύμναση του αναπνευστικού, συγγνώμη, τα οποία ουσιαστικά είναι αυτά τα γνωστά μπαλάκια που λένε οι ασθενείς. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε. Αφού τα γνωρίζω τουλάχιστον εγώ, ναι. Ωραία, τα οποία ουσιαστικά τους μαθαίνουν πώς να γυμνάζουν τους μύες τους. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βοηθάει πάρα πολύ και στους μύες και στο να καθαρίζουν οι βρόγχοι. Mm-hmm. Άρα πρέπει, εφόσον αυτό το σύστημα, το πούμε έτσι, βοηθάει, πόσο μάλλον θα βοηθάει πολύ περισσότερο το περπάτημα. Το περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ, όπως βοηθάει πάρα πολύ και η φυσιοθεραπεία του αναπνευστικού. Mm-hmm. Πλέον δηλαδή στο εξωτερικό έχουν καθιερωθεί κέντρα αποκατάστασης αναπνευστικού, τα οποία δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, τα οποία δείχνουν καταπληκτικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τη θεραπεία. Όπου ο φυσιοθεραπευτής εδώ στην Ελλάδα έχει μια ειδικότητα. Κάποιοι φυσιοθεραπευτές έχουν γνώση. Α. Έχουν γνώση φυσιοθεραπείας ναι, ναι, ναι. του αναπνευστικού. Γιατί δεν είναι μέσα απλά, στο. Δεν υπάρχουν οργανωμένα κέντρα γιατί δεν δικαιολογούνται από τα ταμεία φυσιοθεραπείας. Ναι, οπότε οι συνθήκες δεν είναι τέτοιες που αυτή τη στιγμή ευνοούν να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν όμως και σαφώς υπάρχουν και ασκήσεις που οι φυσιοθεραπευτές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ούτως ώστε να βοηθούν τους ασθενείς με ΧΑΠ να έχουν καλύτερη παροχέτευση των εγκρίσεων και καλύτερες. Μάλιστα. Καλύτερη πορεία.
η καθημερινότητά τους, την καθημερινότητά τους μάλλον, η φυσική δραστηριότητα, το φαγητό, ας το πούμε έτσι, παίζει ρόλο. Η διατροφή τους. Η διατροφή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί η χάπος φλεγμονώδης νόσος είναι ουσιαστικά μία νόσος οξυδοτικού στρες. Mm-hmm. Οπότε φαίνεται και από τελευταίες μελέτες ότι τροφές οι οποίες μειώνουν το αντιοξυδοτικό στρες, όπως είναι η βιταμίνη C, mm-hmm. όπως είναι η βιταμίνη Ε, όλες οι αντιοξυδοτικές ουσίες, τα ωμέγα 3 λοιπά, βοηθούν και στη χάπη. Πάντα mm-hmm. η διατροφή παίζει mm-hmm. ρόλο. Και βέβαια πάντα καθορίζεται αυτό και από το τι άλλο μπορεί να συμβαίνει στον οργανισμό ενός ασθενή. Δηλαδή να πάρει, ας πούμε, να παίρνει βιταμίνη C, το χυμό ή οτιδήποτε διατροφή, αλλά και ανάλογα το αν τον πειράζουν αυτά από κάτι άλλο. Αυτό σαφώς πάνε είναι όλα γίνονται αλυσίδα μετά. Αλυσίδα. Ναι. Η υγιεινή όμως διατροφή συνήθως δεν πειράζει κανέναν. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν μπορεί να για κάποιο λόγο έχει ψήφιο με κάποια πορτοκαλάδα, θα βρούμε μια εναλλακτική πηγή βιταμίνη C. Μπορεί να το πάρει σε χάπια. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Να περάσουμε και πάλι στους φίλους μας. Που μας λέει η κυρία Τζένι από τα Βραχνά και μας ρωτάει: η μητέρα μου είναι καπνίστρια πολλά χρόνια. Αν κόψει το κάπνισμα, σε πόσα χρόνια ο οργανισμός καθαρίζει? Ο οργανισμός καθαρίζει από το πρώτο 8ωρο με το που κόβεις το κάπνισμα. Αλλά για να μειωθεί ο κίνδυνος, που αυτό φαντάζομαι εννοεί η κυρία αυτό Τζένι, εννοεί, ναι. Στο κίνδυνο ενός μη καπνιστή, όσον αφορά τις καρδιακές παθήσεις και τις κακοήθειες, χρειάζεται τουλάχιστον μία πενταετία. Όμως, τα ωφέλη τα βλέπει ο ασθενής από το πρώτο οκτάωρο που αρχίζει να ομαλοποιείται η πίεσή του. Αυτό δεν το γνώριζα. Ναι, που αρχίζει να ομαλοποιείται η πίεσή του, γιατί το κάπνισμα προκαλεί αύξηση αρτηριακής πίεσης μέσω της νικοτίνης. Και τη μεγαλύτερη ακόμα βελτίωση τη νιώθει στο τρίμηνο. Mm-hmm. Όμως τα πάντα αλλάζουν από το πρώτο οκτάωρο. Αλλά για να μειωθεί ο κίνδυνος σε ένα μη καπνιστή, χρειάζονται 5 χρόνια. Όσον αφορά κακοήθηση καρδιακιακά. Ναι. Έτσι, από κακοήθηση καρδιακιακά. Η κυρία Ζωή λοιπόν από το Ρίον μας λέει πως καπνίζω εδώ και 25 χρόνια. Μπράβο. Τώρα το έχω ελαττώσει, αλλά δεν μπορώ να το κόψω τελείως. Η υγεία μου επιδεινώνεται περισσότερο όσον αφορά το βράσιμο στο στήθος. Πρέπει να φοβάμαι? Κυρία. Γιατί αναρωτιέ? Δεν είναι θέμα αν πρέπει να φοβάστε. Όχι, δεν πρέπει να φοβάστε. Σε κανένα θέμα δεν πρέπει να φοβάστε. Πρέπει να είστε, να αντιμετωπίζετε τα προβλήματα όπως είναι. Απλά πρέπει να το δείτε, έτσι. Να τα αντιμετωπίσετε, να μιλήσετε με ένα πνευμονολόγο. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε. Και σαφώς υπάρχουν πλέον και φάρμακα για τη διακοπή καπνίσματος για τους ασθενείς. Και όταν φοβόμαστε, τρέχουμε στο γιατρό μας. Εάν πραγματικά φοβάστε. Αλλά υπάρχουν και φάρμακα για τη διακοπή, δηλαδή πάρα πολύ καλά, που βοηθούν τους ανθρώπους, διότι η νικοτίνη είναι επίσημα. Και αν δεν βοηθάει 100%, γιατί κάποιοι έχουν προσπαθήσει και δεν το έχουν καταφέρει. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό όμως. Είναι κάποιο ποσοστό. Εάν το φάρμακο το πάρεις υπό καθοδήγηση σωστή, mm-hmm, mm-hmm. έχει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι. Επειδή το χρησιμοποιώ πάρα πολλά φάρμακα και κάνω ιατρείο διακοπής καπνίσματος, έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Mm-hmm. Απλά εμείς έχουμε το εξής κακό στην Ελλάδα. Τα κάνουμε όλα όχι με τη σωστή σειρά. Δηλαδή θα πάρουμε το φάρμακο της διακοπής καπνίσματος από το φαρμακοποιό, ο οποίος δεν μπορεί να μας καθοδηγήσει, ούτε να μας βοηθήσει, ούτε να μας στηρίξει. Σίγουρα δεν θα το κόψουν όλοι. Δεν είναι. Αλλά θα βοηθήσει πάρα πολλούς. Ναι, βέβαια. Ο φίλος μας ο Νίκος από την Καλαμάτα. Γεια σου Νίκο. Ένας ασθενής από αυτή την ασθένεια, ποια μπορεί να είναι η καλύτερη διατροφή του? Μιλήσαμε προηγουμένως, τώρα συγκεκριμένη δεν είναι. Η διατροφή είναι η διατροφή που προτείνεται πάντα ως αντιοξυδοτική. Mm-hmm. Πολλά φρούτα και λαχανικά, ελάχιστες ποσότητες λιπαρών και από αυτά να είναι ωμέγα τα λιπαρά του. Που είναι τα καλά λιπαρά. Που είναι τα καλά λιπαρά, μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C και Ε, φαίνεται ότι βοηθάνε πάρα πολύ. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Και ο φίλος μας ο Γιάννης από το Αίγιο, ο πατέρας μου λέει, έχουν πάρει πολύ για τους γονείς τους, είδες. Ναι, γιατί είναι γιατί το ηλιακό το θέμα. Γιατί αυτοί στο διαδίκτυο. Το θέμα αφορά τους γονείς τους, ακριβώς. Ο φίλος μας ο Γιάννης λοιπόν από το Αίγιο, ο πατέρας μου λέει έχει την νόσο του ΧΑΠ, αλλά τελευταία τα πτήλα του έχουν και αίμα. Είναι ανησυχητικό. Είναι ανησυχητικό. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο πνευμονολόγο της περιοχής, να σας κατευθύνει πώς θα κινηθείτε. Σαφώς. Και αίμα στις βλένες. Μπορεί να είναι μια πλευροχύτητα, αλλά πρέπει να διευρυνθεί παραπάνω, δεν πω και εκεί πέρα. Μιλήσαμε λοιπόν και για τη διατροφή. Σε γενικές γραμμές, τα φάρμακα σίγουρα σαφώς παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά πόσο αποτελεσματικά μπορεί να είναι ανάλογα τα στάδια? Τα φάρμακα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά πλέον. Mm-hmm. Είχαμε ξεκινήσει από το αερολίν, το οποίο ήταν μεγάλη επανάσταση, τον ανακαλύφθηκε σε inhaler. Τα καινούργια φάρμακα έχουν πολύ καλύτερη διείσδυση στους πνεύμονες, πολύ μεγαλύτερη διάρκεια δράσης και πολύ καλύτερη δράση, πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος.
είναι ένα ελαφρύ, δηλαδή είναι το πρώτο βήμα, α το πούμε έτσι. Το αερολίν είναι το πρώτο φάρμακο για που το παίρνουν και τα παιδιά. Ναι, δεν χρησιμοποιείται πλέον στη ΧΑΠ, mm-hmm. παρά μόνο ως φάρμακο ανακούφισης, όπως το λέμε εμείς. Δηλαδή, κάποια στιγμή που έχεις ένα έντονο σύμπτωμα να σε ανακούφισει. Χρησιμοποιούνται τις ίδιες κατηγορίες βροχοδιασταλτικά, τα οποία όμως έχουν μακρύτερη δράση και πιο έντονη δράση στο πνεύμα. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα φάρμακα που αφορούν στη ΧΑΠ είναι πολύ ασφαλή φάρμακα, γιατί είναι φάρμακα τα οποία δρούν τοπικά. Δηλαδή, είναι σαν να βάζουμε αληφή. Έχουν αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα. Ακριβώς επειδή είναι εισπνοές, πάνε απευθείας στον πνεύμονα. Απλά επουλώνουν. Εμφανιακά. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι πάνε απευθείας στον πνεύμονα, χωρίς να περνάνε ουσιαστικά στη συστηματική κυκλοφορία, στο αίμα. Οπότε οι παρενέργειες είναι ελάχιστες. Μιλάτε για τις παρενέργειες. Έτσι, οι παρενέργειες είναι ασφαλή φάρμακα τα οποία κάνουν τη δουλειά ακριβώς εκεί που έχουμε τη βλάβη. Είναι το ιδανικό, δηλαδή ουσιαστικό τρόπο χορήγηση φαρμάκου. Μακάρι να μπορούσαμε ένα φάρμακο της καρδιάς να το ρίξουμε απευθείας στην καρδιά. Αυτό έχουμε καταφέρει με το αναπνευστικό. Είναι ασφαλή φάρμακα με πολύ καλά αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει δύο ακόμα καινούργια φάρμακα τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ. Και έχει αλλάξει πολύ η ποιότητα ζωής των ασθενών με μείωση των παροξύνσεων, μείωση των νοσηλιών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και μείωση των θανάτων. Βέβαια. Η υποβοηθητική θεραπεία με χορήγηση οξυγόνου. Σημαίνει ότι είναι το τελευταίο στάδιο που μπορεί κανείς. Η υποβοηθητική θεραπεία με χορήγηση οξυγόνου σημαίνει πλέον ο πνεύμονας έχει καταστραφεί τόσο πολύ που δεν του φτάνει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Οπότε εμείς τους συμπληρώνουμε οξυγόνο για να μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός, να οξυγονωθούν οι υπόλοιποι αισθητοί του οργανισμού. Σαφώς το στάδιο είναι πάρα πολύ προχωρημένο. Είναι μια σημαντική μορφή αναπηρίας, διότι οι άρρωστοι είναι εξαρτημένοι παντελώς από το οξυγόνο, είναι αδύνατον να βγουν από το σπίτι τους. Αναφέρεται και σε έναν αναπηρία. Είναι αναπηρία, πραγματικά. Είναι αναπηρία. Γιατί καθυλώνεται ο ασθενής. Είναι αναπηρία. Οι ασθενείς παίρνουν και συντάξει αναπηρίας. Δηλαδή είναι αναπηρία επίσημη, διότι ο ασθενής καθυλώνεται σε μια καρέκλα. Διότι όταν λέμε χορήγηση οξυγόνου, για να έχει αποτέλεσμα και βελτίωση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 με 18 ώρες την ημέρα. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος δηλαδή δεν μπορεί να βγει από το σπίτι. Όλη την ημέρα, έτσι. Και από τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή φορητές συσκευές οξυγόνου, είναι ουσιαστικά καθήλων. Μπορεί να την έχει κάποιος επάνω του και να μπορέσει να περπατήσει, να βγει από το σπίτι. Είναι ουσιαστικά οι ασθενείς καθυλωμένοι. Είναι σε προχωρημένα στάδια της νόσου ή όταν συνυπάρχουν και άλλα νοσήματα. Σε όχι τόσο προχωρημένο στάδιο. Αυτό σε συσκευή δηλαδή υπάρχει στο εξωτερικό. Σε συσκευή υπάρχει στο εξωτερικό. Ναι, και κάποιοι ασθενείς τις φέρνουν, τις αγοράζουν δηλαδή. Τις αγοράζουν και τις φέρνουν. Απλά δεν μπορείς να βγεις για 4-5 ώρες, είναι και ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, μπορείς να... Όσο έχει, μπορεί και ναι, έχει μέσα συσκευή. Είναι μικρές. Ναι. Η χορήγηση του αντιγρυπτικού εμβολίου. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο συστήνεται σε όλους τους ασθενείς με ΧΑΠ. Ανεξαρτήτου του ηλικίας και οπωσδήποτε σε όλο τον πληθυσμό άνω των 65. Σαφώς και βοηθάει, διότι μειώνει τον κίνδυνο παροξύνσεων, δηλαδή λοιμόξεων, και επιπλοκών από τις λοιμόξεις, όπως πνευμονίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ συχνές στους ασθενείς με ΧΑΠ. Οπότε όλοι οι ασθενείς οφείλουν να είναι εμβολιασμένοι με το εμβόλιο το αντιγρυπτικό και να το ανανεώνουν κάθε χρόνο. Βέβαια, αρκεί μία φορά το χρόνο. Αυτή η υπερβολή, το δύο φορές μέσα στον χρόνο, δεν ισχύει. Και επίσης πρέπει να εμβολιάζονται όλοι οι ασθενείς με το εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου. Με την ευκαιρία ακούω ότι έχουν, μπορεί ίσως λάθος τη γνώμη, ότι κάνοντας ένα εμβόλιο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα καρκίνου. Συζητείται πολύ, δηλαδή να κάνω εμβόλιο, αλλά το εμβόλιο αυτό έχει, λένε διάφορα πράγματα. Πώς θα δείτε, τα εμβόλια είναι τα πιο ασφαλή φάρμακα που υπάρχουν. Γιατί είχε συζητηθεί πολύ για αυτό το εμβόλιο. Σαφώς και δεν υπάρχει καμία απόδειξη επιστημονική. Θα σας μιλήσω καθαρά επιστημονικά. Επιστημονική απόδειξη δεν υπάρχει καμία στη βιβλιογραφία που να συνδέει το εμβόλιο το αντιγρυπτικό με οτιδήποτε. Είναι ένα πάρα πολύ ασφαλές εμβόλιο, το οποίο πραγματοποιείται, φανταστείτε, παγκοσμίως σε όλο τον πληθυσμό και στα παιδιά. Και δεν υπάρχουν ουσιαστικά παρενέργειες. Δεν επιβαρύνει τον οργανισμό. Όχι, τα εμβόλια δεν επιβαρύνουν ποτέ τον οργανισμό. Διότι το εμβόλιο αυτό που ουσιαστικά είναι ένας εξασθενημένος ιός, ο οποίος ο οργανισμός μπορεί να αντιμετωπίσει τη στιγμή που του τον δίνεις. Γι' αυτό κοιτάμε το εμβόλιο πάντα να είσαι υγιής όταν το παίρνεις. Ναι. Είναι ο ιός ουσιαστικά εξασθενημένος, για να μπορείς να τον αντιμετωπίσεις και να κάνεις αντισώματα ή κομμάτι του ιού, ή τέλος πάντων τμήμα του ιού. Αυτό. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τα εμβόλια είναι πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα και πολλοί δεν εμβολιάζονται ακριβώς γι' αυτό το λόγο, αλλά δεν είναι καθόλου σωστό. Το μόνο αντένδειξη που έχουν το εμβόλιο, το αντιγρυπτικό τουλάχιστον, γιατί το πνευμονιοκόκκου δεν έχει καμία αντένδειξη, αφορά στα άτομα τα οποία έχουν αλλεργία στα αυγά, επειδή εποάζονται σε υλικό με αυγό και μπορεί να υπάρχουν κάποια ίχνη. Η μόνη αντένδειξη είναι αυτή. Να πάμε και στην φίλη μας την Αλίκη από τον Πύργο, που είναι 60 ετών, υποστηρίζομαι μηχανικά.
με οξυγόνο εδώ και ένα χρόνο, θα μπορέσω ποτέ να μην εξαρτώμαι από αυτό? Θα μπορούσε να μπορέσει. Ναι. Μια... Δεν αποκλείεται. Ναι. Δεν αποκλείεται. Εξαρτάται για ποιο παράγοντα το ξεκίνησε το οξυγόνο, αλλά είναι δύσκολο. Δεν αποκλείεται όμως. Δεν αποκλείεται, όχι. Δεν αποκλείεται ακολουθώντας τι ακριβώς? Ακολουθώντας ακριβώς την αγωγή που της δίνει ο γιατρός. Φεύγει από το μηχάνημα. Μην καπνίζοντας, γιατί δεν γνωρίζω αν είναι καπνίστρια ή όχι. Γιατί ναι, μπορεί να παίρνει το οξυγόνο και να καπνίζει, να είναι μια καπνίστρια. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ασθενείς. Ναι. Μπορεί και να μην μπορεί. Δεν ξέρω ακριβώς την κλινική εικόνα, αλλά υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι αποδεσμεύονται από το οξυγόνο. Δεν σημαίνει ότι αν το πάρεις το οξυγόνο μετά από μια παρόξυνση ή επειδή έκανες μια επιδείνωση που να το έχεις όλη τη ζωή, μπορεί να το πάρεις για ένα διάστημα μέχρι να ανακάμψει ο πνεύμονας και μετά να το κόψεις. Αυτό όμως εξαρτάται από τον άρρωστο πάντα. Ναι. Υπάρχουν όμως ασθενείς που αποδεσμεύονται. Από τόσο πόσο καλός ασθενής είναι. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ο φίλος μας ο Γιάννης, είμαι 40 χρονών, λέει, και έχω αυτά τα συμπτώματα που ακούω. Κουράζομαι εύκολα, δεν μπορώ να ανέβω τις σκάλες, λαχανιάζω και έχω κόψει το κάπνισμα εδώ και ένα χρόνο, αλλά δεν βλέπω βελτίωση. Γιατί? Γιατί καταρχάς μπορεί να, έχετε αναπτύξει κάποια πάθηση την οποία δεν την έχετε θεραπεύσει. Το ότι έχετε κόψει το κάπνισμα δεν σημαίνει ότι έχει αναστροφή. Αυτό το είπαμε και πριν, ότι δεν φτάνει. Και πάθηση. Πρέπει να πάτε να κάνετε μια σπυρομέτρηση, να ελέγξετε τους πνεύμονες, μήπως χρειάζεστε βροχοδιασταλτικά. Και βέβαια μπορεί να είναι και κάποια άλλη αιτία αυτή που λαχανιάζεται. Ναι, βέβαια. Σίγουρα το ότι έχετε κόψει το κάπνισμα είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Το ότι λαχανιάζει μπορεί να είναι και από την καρδιά και να μην είναι μόνο πνεύμονες. Αλλά να τον επιβραβεύσουμε τον κύριο, διότι έχει κόψει το κάπνισμα ένα χρόνο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν κάποιες ομάδες, αν θέλετε, στο νοσοκομείο, οι οποίοι παίζουν έτσι υποστηρικτικό ρόλο? Πνευμονολόγοι, υπάρχει κάποια ομάδα για να πούμε έτσι λίγο στα εσωτερικά σας? Οργανωμένα όχι. Δεν υπάρχει. Εθελοντικά δηλαδή, ότι κάνετε εσείς? Υπάρχει και ομάδα ασθενών ΧΑΠ, όπως υπάρχει ομάδα ασθενών νευροπαθών. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Που είναι και οργανωμένες ομάδες αυτές. Και οι οποίες θα μας βοηθούσαν και εμάς πάρα πολύ, γιατί βοηθούν στο να διεκδικήσεις πράγματα και από το Υπουργείο και από φορείς και από οτιδήποτε. Φέτος συζητήθηκε πρώτη φορά, αν είσαι και το αναφέρετε, μου φαίνεται. Ναι, όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Φέτος συζητήθηκε αυτό πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Συνέδριο που έγινε στην Αθήνα το Δεκέμβριο. Ότι θα πρέπει να κινητοποιήσουμε λίγο εμείς τους ασθενείς, ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν μια ομάδα, γιατί μόνο μαζί μπορούμε να πετύχουμε πράγματα τα οποία είναι γιατί σημαντικά. Μέσα από μια ομάδα μπορεί να πάρετε πράγματα που θα βοηθήσουν σαφώς, και εσάς στο έργο σας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν οργανωμένες ομάδες καθόλου στην Ελλάδα, ούτε από τους ασθενείς ομάδες υποστήριξης δικές τους, ούτε από τα νοσοκομεία ομάδες υποστήριξης έστω ψυχολογικής των ασθενών που είναι σημαντικό ή των οικογενειών. Όχι, δεν υπάρχουν. Γιατί όπως είπαμε και πριν και να το ξανααναφέρουμε, ότι υπάρχουν και συμπτώματα κατάθλιψη. Πολύ έντονα συμπτώματα κατάθλιψη ασθενών με ΧΑΠ. Έχουν πολλοί ασθενείς πάσχουν συνυπάρχει κατάθλιψη. Mm-hmm. Γιατί την οποία οφείλουμε δηλαδή να την αναζητούμε. Νιώθουν, ας πούμε, ότι δεν είναι χρήσιμη πια. Ότι δεν είναι παραγωγική. Ότι δεν είναι παραγωγική, ότι δεν είναι χρήσιμη. Αν τους δεσμεύεις ειδικά στο σπίτι με οξυγόνο, εκεί η ψυχολογία χαλάει πάρα πολύ άσχημα. Λογικό είναι. Όταν ασθενείς κάνουν συχνές παροξύνσεις και μπαίνουν 3-4 φορές το χρόνο στο νοσοκομείο και είναι 50 χρονών άνθρωποι, χαλάει πολύ η ψυχολογία τους. Επίσης, επηρεάζεται πολύ η σεξουαλική του ζωή με την νόσο του ΧΑΠ. Είναι αυτό οι δεν το είπαμε, ναι. Μιλάμε για ανθρώπους από 40 έως 65. Μιλάμε για ένα νέο πληθυσμό. Όταν σε έναν τέτοιο πληθυσμό επηρεάζεται η σεξουαλική του ζωή, είναι πολύ σημαντικό. Σε τόσο νέα ηλικία. Βέβαια, νεαρή είναι ηλικία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. 40 χρονών. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν ομάδες για υποστήριξη αυτών των ασθενών. Γιατί όλα αυτά είναι και θέματα, βέβαια, επηρεάζει την σεξουαλική ζωή, γιατί οι πνεύμονες και η θα δώσουν την αντοχή, σαφώς, θα δώσουν... Σαφώς. Πέστε μου λίγο, γιατί αυτό που είπαμε ότι δεν είναι οργανωμένη η ομάδα σας, ναι, όπου μπορεί έτσι να έχει μια παρηγορητική θεραπεία, ας το πούμε έτσι. Ναι. Η παρηγορητική θεραπεία πολλές φορές είναι πολύ πιο σημαντική και από τη θεραπεία την ίδια. Ναι, γι' αυτό το ανέφερα έτσι. Ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Mm-hmm. Και πολλές φορές εμείς στην ρουτίνα της δουλειάς, να το πω έτσι. Το ξεχνάτε. Ναι. Το οποίο δεν είναι σωστό. Γιατί αυτό που για μας μπορεί να είναι ένα ακόμα περιστατικό στα χίλια που έχουμε δει, για τον άλλον που το ζει είναι 100%. Βέβαια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πες μας λιγάκι έτσι γιατί ξέρω και έχουμε και σε λίγες μέρες θα φέρετε μια κινητή μονάδα, ναι, στο σωματείο μας, και να αναφέρω ότι μιλάω για το σωματείο Κουρέων Κομωτών νομού Αχαΐας.
Και μέσα στο σωματείο μας θα κάνουμε έτσι μια κινητή ομάδα με τη βοήθεια της κυρίας Μιχαλοπούλου για να κάνουμε σπυρομέτρηση στα μέλη μας. Και για όσους ακούτε αυτή τη στιγμή και για τα μέλη τα δικά μας, τρέξτε. Ήδη δείχνουν ένα ενδιαφέρον. Αποφασίσαμε λοιπόν με τον καινούργιο Προεδρείο της Πνευμονολογικής Εταιρείας Νοτιοδυτικής Ελλάδος να ξεκινήσουμε ένα screening του πληθυσμού το οποίο είναι σε υψηλό κίνδυνο. Mm-hmm. Ξεκινώντας από εσάς, αρτοποιούς, πυροσβέστες, είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα, ούτως ώστε να τους αφυπνίσουμε, να τους κινητοποιήσουμε και να τους ενημερώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Αυτό γίνεται και δεδομένη της οικονομικής κατάστασης, δεν χρειάζεται να κάνουμε ένα screening αρχικό, να δούμε ποιοι από αυτούς χρειάζεται να απευθυνθούν περαιτέρω σε κάποιο πνευμονολόγο για περαιτέρω αντιμετώπιση. Και πόσο μεγάλα ποσοστά είναι για το κάθε ένα. Εσείς έχετε μεγάλα ποσοστά. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλο. Εσείς έχετε μεγάλα ποσοστά. Πολύ μεγάλο και δυστυχώς δεν είναι ότι έχουμε μεγάλο μόνο ποσοστό, είναι το ότι εθελοτυφλούν και οι μεγάλοι επάνω, το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι δυνατόν τόσο βαρέα και ανθυγινό που είναι το επάγγελμά μας να μας έχουν βγάλει από τα ανθυγινά. Το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να περικόψει χρήματα από οπουδήποτε ανεξαρτήτως κόστους και προβλημάτων. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι η ΧΑΠ ήταν μια πάθηση ως χρόνια και λόγω ακριβώς του προβλήματός της που κάποτε πλήρουν ασθενείς 10% και πλήρουν 25%. Με μια συνταγή η οποία μπορεί να φτάνει τα 100 ευρώ. Γιατί τα φάρμακα τα μεριστικού είναι ακριβά φάρμακα. Δυστυχώς. Και τώρα τίνει να βγάλουν και στη μέση τον ΟΕΠΗ. Να το βγάλουν και από τη μέση. Δυστυχώς. Κάτι τέτοιο ακούστηκε και. Ακούγονται πολλά. Είναι αναπαρανοεί κανείς. Ακούγονται πολλά. Κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και αυτήν την Τετάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μιχαλοπούλου που ήταν κοντά μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Νομίζω ότι πήρατε αρκετές συμβουλές και αρκετά για το πρόβλημα αυτό που μαστίζει παγκοσμίως. Από θανάτους όπως είπαμε και πριν. Τι άλλο να πω. Εκτός από τα φάρμακα υπάρχει και κάτι άλλο. Κάποιο άλλο φάρμακο. Υπάρχει το φάρμακο της ψυχής, μην το ξεχνάτε. Έτσι. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. My soul is broken, streets are